Στα πλαίσια του πανελλήνιου πρωταθλήματο εφήβων μπάσκετ που διεξάγεται στην Άρτα, ο Δήμο Αρτέων ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει συνάντηση γνωριμίας ανάμεσα σε βετεράνου μπασκεμπολίστε με τα παιδιά των κοινωνικών δομών τη Αγκαλιά και τη Αγία Θεοδόρα. Πιο συγκεκριμένα το πρωί τη Παρασκευή στο Δημαρχείο τη Άρτε, ο κ. Σαφάκα υποδέχθηκε μέλη τη Ομοσπονδία βετεράνους μπασκεμπολίστες αλλά και μέλη των συλλόγων Αγκαλιά και Αγία Θεοδόρα. Εκμεταλλευτήκαμε τη σημερινή ημέρα πριν τους τελικούς του τουρνουά, Σάββατο και Κυριακή και οργανώσαμε αυτή τη δράση για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Είχαμε τους εκπροσώπους των ομάδων της Ομοσπονδίας, τους δώσαμε κάποιες μπάλε, κάποιες φανέλες για να θυμούνται, να έρθουν πιο κοντά. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους εκπροσώπους, τους παλιούς τους αθλητές. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας που τους φιλοξενούμε εδώ στην πόλη μας αυτή την εβδομάδα. Αποτελούν πρότυπο για τα μικρά παιδιά και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για τους νέους. Γι' αυτό και όλο αυτό το τουρνουά των εφήβων νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για όλη την περιοχή της Άρτας να έρθει πιο κοντά και στο άθλημα του μπάσκετ αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό που πρέπει να επενδύσουμε. Ε, νομίζω ότι το χαρήκανε όλοι. Σάββατο και Κυριακή είναι η τελική. Να ολοκληρωθεί με το καλό, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ε, αξία έχει συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά και όχι αποκλειστικά ενίκη. Άρα πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και στα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο γιατί για τη σημερινή ημέρα, γιατί για μας είναι μια ημέρα πολύ μεγάλης χαράς και εμπιστοσύνη πλέον να, να βλέπουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Αυτό που αντιπροσωπεύουμε το αντιπροσωπεύουμε με πόνο ψυχής και αγωνία. Σήμερα ήρθαμε εδώ στην Άρτα, είδαμε κάποιους ανθρώπους που χθε πανηγυρίζαμε στις τηλεοράσεις ε, με την Εθνική Ελλάδο, με συλλογικέ ε, ε, προτιμήσεις ή όχι, αλλά Χαρήκαμε γιατί βρεθήκαμε δίπλα σε ορισμένα ιερά τέρατα του μπάσκετ, τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα πλησιάσουμε. Τα παιδιά, τα δικά μας πλέον, αισθάνονται μια ευλογημένη στιγμή που ήρθαν σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την επαφή αυτή και θέλω να τονίσω κάτι ότι εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, τουλάχιστον τον μπάσκετ το έχουμε σε κάποιο βαθμό μικρό στις δυνατότητες δικές μας, να αυξήσουμε και να δημιουργήσουμε μια ομάδα για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε λίγο καλύτερα στην Αλληλική και ζωή του τόπου. Ο Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, Νίκος Νικολόπουλος, ανέφερε. Και από τη μεριά της Ελληνικής Ομοσπονδίας πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Άρτας και συγκεκριμένα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντιδήμαρχο και όλους τους υπολείπους που συντελούν και βοηθούν και πραγματοποιούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Ε, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την όλη διαδικασία και την παρουσία και τη συμμετοχή όλων. Η Ομοσπονδία όπου βρίσκεται συμμετέχει σε κάποιες δράσεις και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας πραγματικά που συναντήσαμε σήμερα αυτούς τους συλλόγους εδώ στο Δημαρχείο ε, και πολύ μεγαλύτερη χαρά θα είναι που θα τους δούμε όλα αυτά τα παιδιά αύριο στο γήπεδο. Είναι μια πολύ άρτια διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ και πιστεύω ότι θα ξανασυναντήθουμε. Οι δύο βετεράνοι του μπάσκετ, Κώστα Τσατσάρη και Νίκο Σταυρόπουλο, τόνισαν μεταξύ άλλων ότι για εμά είναι μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά στου μικρού μα φίλου και να του δίνουμε δύναμη και αισιοδοξία. Καταρχά, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Άρτα για τη φιλοξενία. Ε, διοργανώνουμε εδώ το Πανελλήνιο Εφήβων. Ε, τα παιδιά από όλη τη χώρα λοιπόν, έρχονται εδώ να διαγωνιστούν για το καλύτερο δυνατό. Ε, σήμερα είχαμε την τύχη να βρεθούμε εδώ πέρα στο γραφείο του Δημάρχου και μαζί με πολύ ωραίους φίλους και με μια πάρα πολύ ωραία δράση η οποία ε, τρέχει εδώ πέρα στην πόλη της Άρτας, να αγκαλιάσουμε όλους τους κατοίκους ε, και να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους ανθρώπους ε, που αγαπούν τον αθλητισμό και δει το μπάσκετ. Ευχόμαστε αύριο και μεθαύριο το γήπεδο να το γεμίσουμε, να είμαστε όλοι δίπλα σε όλα τα παιδιά του κόσμου και να περάσουμε όλοι καλά για να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξία και χαρά. Με τη σειρά μου να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στου ανθρώπου του Δήμου. Μια αθλητική παρέα, του γνωρίσαμε χθε και σήμερα. Α, πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και ο στόχο ο δικό μα με τον Κώστα αλλά και την Ομοσπονδία είναι να πάμε στην περιφέρεια Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει παραπάνω ερεθίσματα, βλέπει πιο εύκολα μπάσκετ. Εμεί θέλουμε να το απλώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ στην Άρτα να έρθουν τα παιδιά να δουν του μελλοντικού αστέρε που θα επανδρώσουν εθνικέ ομάδε και όχι μόνο. Α, θα είναι τα παιδιά τα οποία θα έρθουν αύριο στο γήπεδο με την ειδική δράση που κάναμε σήμερα και πραγματικά είμαστε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ο στόχος ο δικός μας δεν είναι μόνο το κομμάτι το αθλητικό, αλλά είναι το πολιτισμικό με κοινωνικές δράσεις που κάνει η Ομοσπονδία και σε αυτό είμαστε υπέρμαχοι όλοι εμείς οι παλιοί οι οποίοι έχουμε παίξει και έχουν προσφέρει και ξέρουμε τι σημαίνει αθλητισμός και πώς τον διαχωρίζουμε από τον πρωταθλητισμό. Άρα λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι θερμά. Ελπίζω να είναι ένα ωραίο τρίμερο απολαυστικό για τη νέα γενιά των παιδιών να έρθουν να δουν, να, απολαύσουν το παιχνίδι και γιατί όχι να έχουμε μεγαλύτερη μάζα παιδιών στις ακαδημίες εδώ της περιοχής και να απολαύσουν το παιχνίδι που για μας αυτό είναι το ζητούμενο. Παιχνίδι και αυτό λέγεται μπάσκετ. Στο τέλος της συνάντησης, ο Δημάρχος Αρτέων προσέφερε και αναμνηστικά δώρα της Άρτας στους βετεράνους μπασκεμπολίστες.